Η χθεσινή δήλωση θεωρώ ότι εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία λαθών. Κατανοώ ότι όλοι μπορεί να κάνουν ένα λεκτικό λάθο. Το κατανοώ αυτό. Να. Πολύ φοβάμαι ότι η χθεσινή δήλωση δεν ήταν λεκτικό λάθο. Ήταν περισσότερο στο πεδίο αυτό που θα λέγαμε ε, άγνοια. Άγνοια. Και είναι, είναι, βαθιά προβληματικό για τόσο κρίσιμα ζήτημα. Δεν μιλάμε για ένα τεχνικό ζήτημα. Να μην ξέρει το ε3 στο εργάνει. Είναι τεχνικά ζητήματα αυτά. Ό, όλοι μας έχουμε ναι, κάνει αλλά... λάθη. Όλοι... Αλλά θεωρώ ότι όταν σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα λες το κρατήδιό τους και ψάχνεις με αυτόν τον τρόπο της λέξης, πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι απλά ένα γλωσσικό λάθος. Όλα... Χαίρομαι που βγήκε να δικαιολογηθεί και να πει ότι δεν... Είναι... Είπε κούραση και τα λοιπά, Δεν μου έρχονται ελληνικέ λέξει εύκολα ναι. γιατί έχω ξεριζωθεί από τα 14. Ντάξει, λέει. Αν, αν είναι να μιλήσουμε για κούραση, να, να υπενθυμίσω ότι τα υπάρχουν κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία τρέχουν σε προεκλογικό αγώνα εδώ και ένα μισό χρόνο. Έχεις, δεν την έχει την εμπειρία. Ναι. Κατανοητό, yeah. κατανοητό. Αυτό είναι φράση όμως, που και ο ίδιο είπε. Είμαι λίγου μήνε στην Ελλάδα.